Και εδώ ζουν άνθρωποι! Αυτή είναι η απάντηση των κατοίκων της περιοχής Μητσερού στις τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού Γεωργίας σχετικά με το θέμα μετακίνησης των ασφαλτικών εργοστασίων στην περιοχή τους. Εάν τελικά κριθεί εφικτή η μετακίνηση, αυτή θα γίνει χωρίς να δημιουργείται οποιοδήποτε πρόβλημα στις περιοχές που θα δεχτούν τις μονάδες. Αυτό θα γίνει εφικτό, όπως ανέφερε, με τη δημιουργία σχεδίου παρακολούθησης της λειτουργίας των μονάδων στις νέες τους θέσεις, αλλά και με τη σύσταση ομάδας παρακολούθησης, στην οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των επηρεαζόμενων κοινοτήτων, για να διασφαλιστεί τόσο η διαφάνεια, όσο και η σωστή λειτουργία τους. Γεγονός, ωστόσο, που δεν καθησυχάζει καθόλου τους κατοίκους. Να γίνει ξανά μελέτη για η χωροθέτηση των εργοστασίων του ασφαλτικού. Διότι η περιοχή μας πιστεύουμε ότι με τις οχληρίες που έχει μέχρι σήμερα και δραστηριοποιούνται, δεν μπορεί να σηκώσει ακόμα μια. Πρέπει να σκεφτούν ότι και εδώ υπάρχουν 15.000 άνθρωποι και ζουν. Εμείς δεν αναπνέουμε. Τι θέλουσε δηλαδή. Ο πρόεδρος με το Υπουργικό Συμβούλιο, αν δεν το θέλει στο δάλι, ας το πάρει έσω του ο καθένας. Δεκάδες κάτοικοι των κοινοτήτων της περιοχής βρέθηκαν σήμερα το πρωί στην εκδήλωση διαμαρτυρίας που έλαβε χώρα στον δρόμο Αγίου Ιωάννη κάτω Μονής, ο οποίος παρέμεινε κλειστός για 2 περίπου ώρες. Φτάνει να αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Φτάνει να θάβουν το μέλλον των παιδιών μας, των εγγονιών μας. Ξέρουμε ότι φτιάχνει ένας καπνός βρώμικος, μαύρος. Δηλαδή θα γίνει η ψυχή των παιδιών μας και των εγγονών μας μαύρη. Θέλουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο στο γήπεδο με τους φίλους μας, χωρίς να αναπνέουμε καρκινογόνες ουσίες. Τέλος, εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους για συνέχιση των διαμαρτυριών με πιο δραστικά μέτρα, σε συνεργασία μάλιστα με τις άλλες δύο περιοχές που προτίθενται να μετακινηθούν τα ασφαλτικά, Κόσι και Καλαβασό.